Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο επί της διαδικασίας. Ήρθα σήμερα σε μια προημερησία συζήτηση, την οποία προκάλεσε η κυρία Γεννηματά, κάνοντας χρήση της διάταξης του κανονισμού που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε αρχηγό κόμματος να προκαλέσει μια τέτοια συζήτηση ανά κοινοβουλευτική περίοδο. Και πρέπει να σας πω ότι το θεωρώ άκομψο όταν έχεις προκαλέσει μια συζήτηση να απουσιάζεις από όλους τους ομιλητές οι οποίοι ακολουθούν τη δικιά σου ομιλία. Κύριε Γεννηματά, ακόμα δεν είναι εδώ για τις δευτερολογίες. Ελπίζω τουλάχιστον να με ακούει από την ασφάλεια του γραφείου της. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν θέλουμε όλοι να κερδίσουμε πίσω τον σεβασμό στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Κύριε Πρόεδρε, ήρθα και τοποθετήθηκα στην πρωτολογία μου κάνοντας μία απόπειρα να μην διαφωνήσουμε για στοιχεία της πραγματικότητας και να έχουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο συνεννόησης τουλάχιστον επί των δεδομένων βάσει των οποίων μπορούμε να εξετάσουμε διαφορετικές επιλογές πολιτικής. Τι εισέπραξα από την κυρία Γεννηματά? Μαξιμαλισμό. Από τον κύριο Τσίπρα, μηδενισμό. Από τον κύριο Κουτσούμπα, αρνητισμό. Από τον κύριο Βελόπουλο, λαϊκισμό. Από τον κύριο Βαρουφάκη, σουρεαλισμό. Συνεχίζω με τον ελληνικό λαό στο μόνο δρόμο τον οποίο γνωρίζω, αυτόν του ρεαλισμού. Διότι οι πολιτικές μας από ρεαλισμό διακατέχονται και ουχή από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τα οποία ποιητική αδεία απέδωσα στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ξεκινώ την τοποθέτησή μου με μία αναφορά στην σημασία της σημερινής μέρας, την οποία επισήμανε μόνο ο κ. Κουτσούμπας από τους πολιτικούς αρχηγούς που έλαβαν τον λόγο, και πράγματι ήταν αυλεψία μου ότι δεν το έκανα στην πρωτολογία μου. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού και πιστεύω ότι η σκέψη όλων μας θα πρέπει να στρέφεται προς εκείνα τα παιδιά, τις οικογένειές τους, αλλά και όλους τους επαγγελματίες που καταβάλουν μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια να παρέχουν στα παιδιά με αυτισμό την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής και τις καλύτερες προοπτικές στη ζωή τους, άπαξ και τελειώσουν την εκπαίδευσή τους. Θέλω να επισημάνω ότι στα ζητήματα που αφορούν στην ειδική αγωγή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε και ολοκλήρωσε μια δράση η οποία είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την πρόσληψη δηλαδή 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή. Είναι μια σημαντική παρακαταθήκη μόνιμων προσλήψεων για να μπορέσουμε να στηρίξουμε εκείνα τα παιδιά τα οποία σήμερα έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, και προφανώς το Υπουργείο Υγείας έχει ξεδιπλώσει ένα συνολικό σχέδιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και με τις δομές του, το οποίο ξεκινάει από το κρίσιμο ζήτημα της έγκαιρης διάγνωσης, τόσο σημαντικό για να μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά με αυτισμό την απαραίτητη υποστήριξη από νεαρή ηλικία. Στη συνέχεια περνά στην εκπαίδευσή τους και μετά βέβαια στο πολύ δύσκολο και ακαθόδες ζήτημα της ενσωμάτωσης των παιδιών αυτών, ειδικά των παιδιών με τις πιο βαριές μορφές αυτισμού που βρίσκονται στη μία άκρη του φάσματος, στην κοινωνική δραστηριότητα και στην επαγγελματική απασχόληση. Χθες είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Άγιο Δημήτριο και να θαυμάσω για ακόμα μια φορά το σπουδαίο έργο το οποίο κάνουν οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή, αλλά βέβαια και το περίσσευμα ψυχής το οποίο καταθέτουν οι οικογένειες των παιδιών με αυτισμό, προκειμένου να παρέχουν στα παιδιά τους το καλύτερο δυνατό μέλλον. Κύριε Σκυρισάνφη, θα ήθελα να απαντήσω πρωτίστως στις τοποθετήσεις που άκουσα από την κυρία Γεννηματά και από τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να σας πω, κυρία Γεννηματά, ότι καθώς σας άκουγα,
Σκεφτόμουν ότι σε αυτήν την αίθουσα όντως συγκρούεται ο κόσμος του παραδοσιακού κομματικού βερμπαλισμού με τον κόσμο της πραγματικότητας και του ρεαλισμού. Ήρθατε και διαβάσατε μια έτοιμη ομιλία, ώστε να μην ακούσατε απολύτως τίποτα από όλα όσα είπα, ώστε να μην δώσατε καμία σημασία στην πρότασή μου να προσέλθετε με ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και αν συγκράτησα καλά και αν έπρεπε να βάλω σε τίτλους τις προτάσεις σας, θα έλεγα πρώτον τα κάνατε όλα λάθος, δεύτερον λύσεις είναι οι προσλήψεις και τα περισσότερα λεφτά, και τρίτον ευτυχώς που υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ που έσωσε την Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Αν έπρεπε να κάνω μια περίληψη της ομιλίας σας, κάπως έτσι θα την περιέγραφα. Θα πρέπει να σας πω ότι ως προς το περιεχόμενο μου θυμήσατε έντονα τον κύριο Τσίπρα, χωρίς όμως το ταλέντο στο ψέμα και στο λαϊκισμό. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθείτε και να σας προβληματίσει γιατί οι ψηφοφόροι του κόμματός σας σε όλες τις μετρήσεις, γιατί δεν με ενδιαφέρει να ασχολούμαι τόσο πολύ με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων, αλλά νομίζω όλους θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί οι ψηφοφόροι του κόμματός σας σε μεγάλη πλειοψηφία φαίνεται να στηρίζουν τις κυβερνητικές πολιτικές και εσείς επιμένετε να χρεώνετε στην κυβέρνηση όλα τα πιθανά στραβά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στον τόπο, ενδεχομένως για να ξεφύγετε μέσα από τα δικά σας αδιέξοδα. Δεν θα απαντήσω αναλυτικά σε όλες τις τοποθετήσεις σας, αλλά δεν μπορώ να μην αφήσω ασχολίαστη, κύριε Γεννηματά, μια φράση την οποία είπατε και διαβάζω επιλέξει από τα πρακτικά. Ανισότητες πολιτικές με τη φωνή των πολλών να υποεκπροσωπείται ή να μην ακούγεται κάτω από δεκάδες εκατομμύρια της κρατικής προπαγάνδας, με business από τη Μαξίμου ΑΕ μόνο για φίλους. Αλήθεια? Business Μαξίμου? Έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο? Σαν να ακούω τον κύριο Τζανακόπουλο τις προάλλες. Αν έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, να ανεβείτε στο βήμα αυτό και να τα πείτε. Αλλά υπονοούμενα τέτοια, αυτή η κυβέρνηση από εσάς δεν τα δέχεται. Συγκεκριμένες καταγγελίες, να έχετε το θάρρος να ανέβετε σε αυτό το βήμα και να τις κάνετε. Αλλά όπως σας είπα, δυστυχώς μου θυμίζετε όλο ένα και περισσότερο τον κύριο Τσίπρα ως προς τον καταγγελτικό σας λόγο. Λυπάμαι, διότι αλλιώς είχατε ξεκινήσει τη διαδρομή σας και αλλιώς καταλήγετε, αλλά αυτές είναι δικές σας επιλογές, τις οποίες δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο. Έρχομαι τώρα σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επανέλαβε το γνωστό μοτίβο ότι λίγο πολύ όλα τα έχουμε κάνει θάλασσα και ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και αναρωτιέμαι, αλήθεια, κύριε Τσίπρα, πώς προσδιορίζετε τον όρο αλήθεια, αν όχι επικαλούμενη πραγματικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι φωτογραφίες της στιγμής, αλλά αποτυπώνουν, όπως σας είπα, τη συνολική αντιμετώπιση της πανδημίας εδώ και 13 μήνες. Ήρθατε και μας δείξατε ένα χάρτη που δείχνει όντως αυτή την εβδομάδα την Ελλάδα κόκκινη στο χάρτη του ECDC. Αλήθεια είναι, κύριε Τσίπρα. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Δεν είπαμε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα έντονο τρίτο κύμα. Αυτό το οποίο περιέγραψα είναι τα στατιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των 13 μηνών και της συνολικής αντιμετώπισης της πανδημίας. Και γι' αυτά τελικά θα κριθούμε και γι' αυτά θα αξιολογηθούμε. Και όπως σας είπα, αυτά τα στοιχεία δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Και είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, κάποιος να κόβει και να ράβει, να παίρνει νούμερα για να προσπαθεί να ωραιοποιήσει μια συνολική εικόνα. Το κάνατε και για τα εμβόλια, αλλά σε αυτό θα έρθω στη συνέχεια. Πλην όμως, εδώ πέρα πρέπει να είστε πολύ πιο προσεκτικός όταν μιλάτε για δραστική αποτυχία της χώρας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Γιατί πολύ απλά και τα δεδομένα δεν σας επιβεβαιώνουν. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι και αυτή η εντύπωση η οποία υπάρχει στους πολίτες σήμερα. Οι πολίτες, ναι, είναι κουρασμένοι. Η κοινωνία είναι απογοητευμένη από το γεγονός ότι περίμενε ενδεχομένως την άνοιξη, η περιπέτεια αυτή να τελειώσει πολύ νωρίτερα και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα δεύτερο και με ένα τρίτο κύμα, όπως και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα το ξαναπώ. Δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα η πανδημία.
είναι ένα συμβάν το οποίο συμβαίνει μια φορά τα 100 χρόνια και το οποίο όλες οι χώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν χωρίς κανείς να έχει εγχειρίδιο αντιμετώπισης πανδημίας έτοιμο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Εξού και πολλές χώρες έκαναν πισωγυρίσματα, αναπροσάρμοσαν τη στρατηγική τους, είδαν τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το να έρχεστε εδώ πέρα και να λέτε αποτύχατε σε όλα, θα το επαναλάβω. Δεν αδικεί μόνο την κυβέρνηση, αδικεί τη συνολική προσπάθεια που κάνει όλος ο κρατικός μηχανισμός, που κάνουν οι υγειονομικοί μας, οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, η πολιτική προστασία, αυτοί που στελεχώνουν τα εμβολιαστικά κέντρα της επιχείρησης Ελευθερία και τελικά όλοι οι πολίτες. Διότι όλοι οι πολίτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί και την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή πραγματικότητα έχοντας πια στη διάθεσή μας πληροφόρηση που μπορεί να μην είχαμε πριν από κάποιους μήνες. Υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα το οποίο θέλω να το απαντήσω. Διότι νομίζω το ερώτημα είναι εύλογο. Τέθηκε και από εσάς και από την κυρία Γεννηματά. Απλοϊκό, αλλά εύλογο ενδεχομένως. Μα καλά, κλείνεται με 1000 κρούσματα και ανοίγεται με 3,5. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν σε αυτό? Η πραγματικότητα είναι ότι όταν κλείσαμε τον Ιανουάριο, βλέπαμε την τάση των κρουσμάτων. Ποτέ δεν έχει σημασία ο απόλυτος αριθμός, αλλά η ανωδική τάση των κρουσμάτων. Και αν δεν είχαμε κλείσει τον Ιανουάριο έτσι όπως κλείσαμε, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η αύξηση θα ήταν εκθετική. Εκθετική και η επιβάρυνση στο σύστημα υγείας θα ήταν τέτοια που πιθανώς να μην μπορούσαμε να τη διαχειριστούμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τον Ιανουάριο, θα σας το ξαναπώ και νομίζω ότι μπορεί να σας τα εξηγήσει και ο κύριος Ξανθός, το στέλεχος το βρετανικό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε συνδυασμό με τον κακό καιρό του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου, το καταχύμωνο δηλαδή, έκαναν τη μεταδοτικότητα του ιού πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο έντονη. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτό να το καταλάβει κάποιος. Έπρεπε λοιπόν τότε και κρίναμε ότι έπρεπε να πάρουμε μέτρα τότε. Και τα πήραμε νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βάλαμε ένα φρένο, όχι τόσο αποτελεσματικό όσο θα περιμέναμε, για δύο λόγους. Διότι ο ιός είναι πιο μεταδοτικός και διότι ναι, υπήρχε κούραση στην κοινωνία και οι πολίτες δεν συμμορφώθηκαν στο βαθμό που συμμορφώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο. Όλοι οι πολίτες. Μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Και δεν θα αναφερθώ ούτε στις πορείες, ούτε στο γεγονός ότι ποτέ δεν βάλατε πλάτη ως αντιπολίτευση να στηρίξετε πραγματικά τα βασικά μέτρα προστασίας. Θα πω όμως μόνο ότι αυτή τη στιγμή ο κουρασμένος πολίτης είναι πολύ πιο εύκολο να ξεχάσει τη μάσκα του, να πάει στο σπίτι ενός φίλου και να πιει ένα καφέ χωρίς να τηρήσει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να αισθάνεται ότι είναι ασφαλής ενώ δεν είναι. Και βέβαια είναι και πάρα πολύ δύσκολο, το έχω ξαναπεί, και δεν επιδιώξαμε ποτέ να το κάνουμε, να έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς παντού να παρεμβαίνουν κάθε φορά που ο κάθε πολίτης μπορεί να κάνει τη μικρή παρανομία. Δεν το κάναμε αυτό. Και εμπιστευθήκαμε τους πολίτες και σε μεγάλο βαθμό οι πολίτες μας επέστρεψαν αυτή την εμπιστοσύνη. Όμως μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο βαθμός συμμόρφωσης σήμερα δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν τον Απρίλιο, τον Μάιο, όταν υπήρχε μεγάλος φόβος και δυστυχώς ή ευτυχώς, αναλόγως πώς θα το δείτε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό ο οποίος ήταν τελείως άγνωστος. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι άνοιγμα, θα το ξαναπώ. Είναι μια προσεκτική ανακατανομή δραστηριοτήτων για το ζήτημα των διαδημοτικών μετακινήσεων. Δεν νομίζω ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Εξάλλου, εσείς πρώτος είχατε πει ότι κακώς είχαν κλείσει οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Θα συμφωνήσω εκ των υστέρων μαζί σας. Ήταν μια εισήγηση της Επιτροπής. Εμένα δεν με έβρισκε απόλυτο σύμφωνο. Προσαρμοστήκαμε για κάποιο διάστημα. Κρίναμε εκ των υστέρων ότι αυτό δεν είναι ένα μέτρο το οποίο είναι αποτελεσματικό. Και για τον τρόπο με τον οποίο ανοίγουμε πάρα πολύ προσεκτικά το λιανεμπόριο, ενδεχομένως να είναι καλύτερο να έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι να μπορούν να είναι στον χώρο της δουλειάς τους με προσοχή, με τη μάσκα, από το να κάθονται στο σπίτι, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε να δουλέψουν στο λιανεμπόριο, όταν δεν δουλεύουν στο σπίτι θα είναι και πολύ πιο εύκολα μπορούν να πάνε σε ένα άλλο σπίτι να πάνε να πιούν ένα καφέ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πάρθηκε μια απόφαση. Πάρθηκε λοιπόν συνολικά από την Επιτροπή, η οποία ζυγίζοντας τα δεδομένα έκρινε ότι στη φάση την οποία βρισκόμαστε και κάνοντας την εκτίμηση ότι φτάνουμε σε ένα πλατό στο τρίτο κύμα, είναι κάτι το οποίο το αντέχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια επιλογή η οποία δεν εγκυμονεί
σημαντικό κίνδυνο να επιταχύνει τη διάδοση της πανδημίας. Και θέλω να μου πείτε ευθέως αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Διότι αρκετά πια με αυτές τις γενικές θεωρήσεις να τα έχουμε όλα και εν πάση περιπτώσει θα έρθω στα εμβόλια. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση αυτή. Της επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου με τους κανόνες που έθεσε η Επιτροπή. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Θα ήθελα μια τοποθέτηση ξεκάθαρη και από την κυρία Γεννηματά και από εσάς και από τον κύριο Κουτσούμπα και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Βαρουφάκη. Μας έκαναν μια εισήγηση ειδική. Σχεδόν ομόφωνη. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρχε μια διαφοροποίηση στην Επιτροπή. Να μας πείτε αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Αν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αν πρέπει να ανοίξουμε τα μολ ή τα πολυκαταστήματα. Αν δεν κρίνετε ότι πρέπει να χρειαζόμαστε το SMS το ειδικό για την τρίωρη. Πείτε κάτι συγκεκριμένο επιτέλους. Και αν συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι το σωστό, τότε να βγούμε να το εξηγήσουμε όλοι μαζί στους πολίτες, ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συμμόρφωση με τα βασικά μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία ξέρουμε ότι θα μας συνοδεύουν για αρκετό καιρό, μέχρι που να φτάσουμε να πετύχουμε την ανοσία των εμβολίων. Έρχομαι τώρα στα εμβόλια. Κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν μπορώ να μην θυμίσω, κύριε Τσίπρα, στο θέμα των εμβολίων, έχετε μια ιστορία. Θέλω να θυμίσω τη δήλωση την οποία κάνατε 2 Νοεμβρίου, όταν αναφερόμενο σε μένα λέγατε ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει μέτρα αλλά διαρκώς κατόπιν εορτής και προσέξτε, και πουλάει ελπίδα, 2 Νοεμβρίου αυτό, πουλάει ελπίδα λέγοντας πως έχει ήδη εξασφαλίσει και μάλιστα δωρεάν ένα εμβόλιο που δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, ενώ δεν φροντίζει ούτε καν για δωρεάν πρόσβαση σε τεστ. Αυτά τα λέγατε 2 Νοεμβρίου, όταν η χώρα προετοιμαζόταν για την επιχείρηση ελευθερία, γιατί ξέραμε ότι τα εμβόλια δουλεύουν, και εσείς 2 Νοεμβρίου υπονομεύατε την προσπάθεια του εμβολιασμού με τέτοιες δηλώσεις. Και έρχεστε τώρα και λέτε τι. Λέτε πολύ ωραία, χρειαζόμαστε περισσότερα εμβόλια. Τι ωραία! Και ποια πρέπει να είναι η στρατηγική του εμβολιασμού? Να κάνουν τα εμβόλια, προσέξτε τι μας είπατε, να κάνουν τα εμβόλια οι ηλικιωμένοι, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, αλλά και οι παραγωγικές τάξεις. Όλοι δηλαδή. Όλοι δηλαδή να κάνουν τα εμβόλια. Μα τι ωραία! Πώς το σκεφτήκατε αυτό! Πώς το σκεφτήκατε αυτό. Είναι πάρα πολύ σοφό αυτό το οποίο μας είπατε. Βεβαίως, κύριε Τσίπρα, σας διαβεβαιώνω ότι αν είχα 10 εκατομμύρια εμβόλια, θα άνοιγα την πλατφόρμα και θα τα κάνω όλοι. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι με βάση τους αριθμούς των εμβολίων που έχουμε και που τους προσδιορίζει η παραγωγική δυνατότητα των εταιριών παραγωγής εμβολίων. Δεν θα σταθώ πάλι στο ζήτημα της πατέντας, αν πιστεύετε πραγματικά ότι με την πρότασή σας αυτή θα μπορούσαμε με μαγικό τρόπο να παράγουμε εμβόλια στην Ελλάδα και να έχουμε λύσει το θέμα μας. Λοιπόν, αυτή η προτεραιοποίηση των εμβολιασμών καθορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Έχετε άλλη άποψη, να μας την πείτε. Κύριε Ξανθέ, έχετε άλλη άποψη. Πιστεύετε ότι δεν έπρεπε να εμβολιαστούν πρώτα οι ηλικιωμένοι, αμέσως μετά αυτοί που έχουν τα βαριά υποκείμενα νοσήματα, αμέσως μετά η κατηγορία Β και μετά να πάμε στις παραγωγικές ηλικίες? Αν έχετε άλλη άποψη, μας την πείτε. Σεβαστή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να άρχεστε εδώ πέρα να λέτε κακώς δεν έχετε αρκετά εμβόλια, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι τα εμβόλια τα αγοράζει η Ευρώπη, να αφήνετε υπονοούμενα ότι άλλες χώρες έχουν αγοράσει εμβόλια στο πλάι, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Αναφερθήκατε στη Γερμανία. Είναι βαριά κουβέντα αυτή, όχι, μην το πείτε σε μένα. Στην κυρία Μέρκελ να το πείτε. Η κυρία Μέρκελ το έχει διαψεύσει. Να βγείτε να το πείτε αυτό. Να βγείτε να πείτε στη Γερμανία, παρακαλώ πολύ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πολύ πίσω από την Ελλάδα στους εμβολιασμούς, ότι έχει παραπάνω εμβόλια. Χειρότερα τα λέτε, λέει, στη Γερμανία. Άμα πέτυχε στη διαδικασία του εμβολιασμού, άμα έχει και παραπάνω εμβόλια και δεν μπορεί να τα κάνει. Αυτό το οποίο λέτε δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν. Εσείς που το γνωρίζετε, λοιπόν. Πού γνωρίζετε ότι υπάρχει σήμερα ευρωπαϊκή χώρα η οποία να έχει παρακάμψει τη διαδικασία και να έχει αγοράσει τώρα που μιλάμε, παραπάνω εμβόλια από όσα της αναλογούν στην κατακεφαλή κατανομή όπως την έχει προσδιορίσει η Ευρώπη? Διότι γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά ότι το πρόβλημα αφορά το τώρα. Δεν αφορά τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Θα υπάρχει κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, που θα έχουμε περισσότερα εμβόλια από όσα θα χρειαζόμαστε. Γιατί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προνόησαν να αγοράσουν περισσότερα εμβόλια από όσα χρειαζόμαστε,
διότι έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι θα τα πάρουμε το στομό των δυνατών. Άρα εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα χρονισμού. Και το πρόβλημα χρονισμού είναι το πρόβλημα το οποίο ανέδειξα και ανεδείχθη μέσα από την απετυχία της Ευρώπης να ακολουθήσει τους ρυθμούς εμβολιασμού του Ισραήλ, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό είναι συνολικό πρόβλημα της Ευρώπης. Δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος. Άσκησα κριτική γι' αυτό. Άσκησατε κι εσείς, όπως και πολλοί άλλοι. Αλλά πώς το χρεώνετε στην ελληνική κυβέρνηση? Πώς αφήνετε το υπονοούμενο να πλανάτε σε μια συζήτηση ότι θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να έχουμε περισσότερα εμβόλια και δεν τα έχουμε? Εισηγήστε να αγοράσουμε εμβόλια από τη Ρωσία? Το εισηγήστε? Να το πείτε. Να το πείτε. Να το πείτε. Διότι η επιλογή αυτή, να το πείτε ευθέως, ναι, πρέπει να αγοράσουμε εμβόλια από τη Ρωσία. Τι θα σήμαινε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε? Θα σήμαινε ότι η χώρα θα παρέκλεινε από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να το κάνει, εάν υπήρχαν διαθέσιμα εμβόλια από τη Ρωσία. Ξέρετε αν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια από τη Ρωσία? Το ξέρετε? Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές ποσότητες διαθέσιμων εμβολίων από τη Ρωσία και να θέλουμε και να θέλαμε και να θέλαμε που αυτό θα, αυτό θα σήμαινε. Παρακαλώ, ησυχία. Συγγνώμη, εσείς γιατί φωνάζετε? Δεν καταλαβαίνω. Και να θέλαμε να αγοράσουμε εμβόλια από τη Ρωσία και να πάρουμε το ρίσκο να παρακάμψουμε την ευρωπαϊκή διαδικασία, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ποσότητες που να αξίζει κανείς να μπει στον κόπο να κάνει αυτή τη συζήτηση. Και θα σταματώ, και σταματώ εδώ πέρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν έχετε άλλη άποψη, κύριε Τσίπρα, για τη διαδικασία του εμβολιασμού, αν έπρεπε δηλαδή ή όχι να ακολουθήσουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να κάνουμε αμέσως τη δεύτερη δόση ή να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την πρώτη δόση και να περιμένουμε για τη δεύτερη, αυτό θα ήταν ενδεχομένως ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε. Είναι επιστημονικό θέμα. Αυτό είναι ένα επιστημονικό ζήτημα. Διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ακολούθησαν στρατηγική, πάμε ό,τι εμβόλιο έχουμε να εμβολιάσουμε με μία δόση και έχει ο Θεός πότε θα πάρουμε τα εμβόλια για τη δεύτερη δόση. Παρότι το εμβόλιο, θα το τονίσω αυτό, έχει εγκριθεί για να χορηγείται 3 εβδομάδες ή 4 εβδομάδες για την περίπτωση της Moderna μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης. Εμείς δεν επιλέξαμε αυτή τη στρατηγική. Άλλες χώρες επέλεξαν κάτι διαφορετικό. Είναι οι χώρες που σήμερα εμφανίζονται στους πίνακες να έχουν κάνει πολλές πρώτες δόσεις εμβολίου. Αυτό μάλιστα θα ήταν ένα αντικείμενο συζήτησης, όχι κριτικής. Διότι θέλω να τονίσω ότι είμαστε απολύτως εναρμονισμένοι με τη διαδικασία έγκρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Και μετά θα έπρεπε να πάμε να εξηγήσουμε στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας γιατί δεν τους κάνουμε τη δεύτερη δόση και τους αφήνουμε να περιμένουν 2 και 3 μήνες, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα εμβόλια αυτά είναι διδοσικά. Αυτό όμως θα μπορούσα να καταλάβω ότι είναι ένα αντικείμενο συζήτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε ενδεχομένως διαφορετικές επιστημονικές απόψεις. Αν έχετε διαφορετική άποψη από αυτού, θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να τα συζητήσω. Τώρα, ως προς το δεύτερο κομμάτι της πρότασής σας, διότι η πρότασή σας ήταν πάρα πολύ γενική, αφού ασκήσατε πάλι τη γενική σας κριτική. Ήταν δηλαδή εμβόλια, να κάνουμε εμβόλια πολλά σε όλους, να κάνουμε τεστ σε όλους. Αυτό κάνουμε με τα rapid test. Και να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα. Με τα self-test. Λοιπόν, και να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα για το ζήτημα αυτό. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε ένα πλαίσιο, το οποίο θα εκπαιδεύσει τελικά την ελληνική κοινωνία να αναλαμβάνει, ναι, την ευθύνη του να κάνει το τεστ. Αυτό δεν είναι κάτι σύνθετο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Και στη συνέχεια, βέβαια, να δηλώνει το αποτέλεσμα και πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι ειδικά για τους εργαζόμενους τα εργασιακά τους δικαιώματα θα διαφυλαχθούν. Και ότι η δήλωση ενδεχομένως ενός θετικού τεστ δεν θα τύχει αντικείμενο καταστρατήγησης και ότι δεν υπάρχει εργαζόμενος ο οποίος θα κάνει ένα τεστ, θα βγει θετικό και θα φοβηθεί να το δηλώσει, μήπως τυχόν και έχει αρνητικές συνέπειες στη δουλειά του. Αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους πάρα πολύ σοβαρά. Και είναι ζήτημα και των ελεγκτικών μηχανισμών. Αλλά αυτή τη στιγμή, εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια συνολική εικόνα της επιδημίας με πολλά περισσότερα τεστ, άλλη λύση πλην των self-test δεν υπάρχει. Θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα το κάνει και είμαι απολύτως πεπισμένος ότι παρά τις όποιες μικρές αστοχίες μπορεί να προκύψουν, κάνουμε το απολύτως σωστό. Και θα ανοίξουμε τα σχολεία μας όταν θα έχουμε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές, καταρχάς του Λυκείου, να έχουν προμηθευτεί το τεστ αυτό και κάθε εβδομάδα
να μπορούν να κάνουν από ένα τεστ, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έρθουν ασυμπτωματικοί στο σχολείο, για να μπορέσουν, χωρίς να το γνωρίζουν, να διασπείρουν τον ιό. Στο ζήτημα τώρα των ΜΕΘ. Δεν ήθελα να επανέλθω. Και μάλιστα διαπίστωσα με ενδιαφέρον ότι στην σημερινή συζήτηση από τους βουλευτές που καλέσατε να είναι στην αίθουσα, αποσύρατε προσεκτικά τον αψί συντοπίτη μου, κύριο Πολάκη, ο οποίος θα έδινε αγώνα για να μας πείσει. Τι είπατε? Ναι, υπάρχει όριο το οποίο το πληρείται. Αν έρθει θα παραβιάσει τους κανόνες σχετικά με τους αριθμούς των βουλευτών που πρέπει να είναι στην αίθουσα. Αλλά δεν μπορώ να μην αντισταθώ, να σας διαβάσω κάποιους τίτλους. Τίτλους δημοσιευμάτων από τη δικιά σας εποχή, επί δικιά σας υπουργεία. Η αγωνία για ένα κρεβάτι ΜΕΘ. 75 άτομα λίστα αναμονής και πάνω από 5-24 ώρα. Διασωληνωμένοι ασθενείς σε διαδρόμους λόγω αδυναμίας των ΜΕΘ. Τραγωδία στο Σωτήρια. Ξεψύχησε περιμένοντας να βρει κρεβάτι στην εντατική. 1000 θάνατοι το χρόνο από ελλείψεις ΜΕΘ. Δεν αρκούν οι ήρωες της ΜΕΘ. Χρειάζεται σχεδιασμός. Έρευνα που δείχνει 24-ωρη αναμονή για ΜΕΘ στην Αθήνα. Το τελευταίο μάλιστα είναι και της εφημερίδας των συντακτών. Κείμενο. Λίστα θανάτου για μία θέση σε ΜΕΘ. Αυτά συνέβαιναν, κύριε Τσίπρα, για 4 χρόνια. Επί δικιά σας διακυβέρνησης και χωρίς πανδημία. Σταματήστε λοιπόν να κουνάτε το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση που μέσα σε πανδημία διπλασίασε τα κρεβάτια των ΜΕΘ. Εσείς δεν κάνατε απολύτως τίποτα για αυτό το πρόβλημα. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και έρχεστε τώρα να μας κουνάτε το δάχτυλο γιατί σε μία πρωτοφανή υγειονομική κρίση υπάρχουν όντως διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και υπάρχει όντως μία μικρή αναμονή για να μπουν σε ΜΕΘ, όταν εσείς σε κανονικές συνθήκες, με την ετήσια γρίπη, η κατάσταση της μονάδας εντατικής θεραπείας ήταν πολύ χειρότερη από αυτήν που είναι σήμερα. Επειδή λοιπόν όλοι έχουν μια ιστορία, ειδικά εσείς και το Επιτελείο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο εξακολουθεί να σας συμβουλεύει, στο ζήτημα των μονάδων εντατικής θεραπείας πρέπει να είστε πολύ πιο προσεκτικός. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη εάν έκανα λίγο κατάχρηση του χρόνου. Έχω την εντύπωση πραγματικά ότι υπάρχουν κόμματα σε αυτή την αίθουσα που τρέφονται από την πανδημία. Που θεωρούν ότι όσο υπάρχει η πανδημία, έχουν ένα συνεχές αντιπολιτευτικό όπλο για να ασκούνε μόνιμη κριτική, τις πιο πολλές φορές άδικη, κάποιες φορές δικαιολογημένη, στην κυβέρνηση. Ξέρετε, κύριε Τσίπρα, κάποτε οι αντιμνημονιακοί έμειναν χωρίς μνημόνια, μόνο με τον ταούλι στο χέρι. Προσέξτε, διότι και οι κορονοκάπηλοι κάποια στιγμή θα μείνουν χωρίς κορονοϊό. Διότι θα τελειώσει ο κορονοϊός και τότε τι θα γίνεται χωρίς βαρβάρους? Τι θα γίνεται? Και για να τελειώσουμε και με μια λίγο πιο εύθυμη νότα, επειδή είχατε έναν διάλογο με την κυρία Μπακογιάννη που σας θύμισε το δίσκο του Σαββόπουλου «Τραπεζάκια έξω», που θύμισε ένας καλός μου φίλος ότι στο δίσκο αυτό υπάρχει και ένα τραγούδι ακόμα, το «Τσάμικο», είναι το τελευταίο του δίσκου και συμπεριλαμβάνει το τραγούδι αυτό το στίχο «Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει». Να είναι καλά ο Διονύσης Σαββόπουλος, νομίζω ότι ο στίχος αυτός γράφτηκε για σας.